κυβέρνηση. Σημαία, γενιά, ετοιμαντικά, ούτε ξεπουλιέται, ούτε προκυμνά. Σημαία, γενιά, ετοιμαντικά, ούτε ξεπουλιέται, ούτε προκυμνά. Λοιπόν, καταρχάς τα αιτήματά μας γενικότερα είναι να έχουμε ένα δημόσιο και δωρεάν σχολείο. Παλεύουμε ως πρώτη ηλικίου, εμείς που θα το υποστούμε, αλλά και όλες οι υπόλοιπες γενιές μαζί μας, για να ανατρέψουμε, δηλαδή να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι για το καινούριο σύστημα, το οποίο έχει σκοπό να λιανίσει όλα τα παιδιά από τη γενιά του 98 και μετά. Και θέλουμε να κάνουμε κάτι έτσι ώστε αυτό να μην ισχύσει, αν και αυτό είναι φαντάζομαι ουτοπικό, διότι ήδη έχει μπει στη Βουλή, έχει ψηφιστεί και εμείς είμαστε τα πειραματόζωα που θα το υποστούμε. Η πορεία μας και η δράση που θέλουμε να κάνουμε και να καλέσουμε όλα τα σχολεία είναι για να είμαστε όλοι ενωμένοι, γιατί ενωμένοι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Δεν μας αξίζει ένα τέτοιο τέλος, μια τέτοια κοινωνία μέσα σε αυτή που ζούμε. Από ποιο σχολείο είσαι? Από το μουσικό. Από το μουσικό. Συνεχίζεται η αποχή? Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε, όσοι έχουμε κατεβεί κάτω στην πορεία, παίρνουμε κανονικά απουσίες, αλλά κάποιες τάξεις κάνουν αποχή τα μαθήματα τώρα. Γίνονται και μαθήματα? Μπορεί. Εγώ προσωπικά, ναι, κινητοποιούμε για το νέο σύστημα στο Λύκειο, γιατί κανένα παιδί νομίζω δεν θέλει να δυσκολέψει τη ζωή του και γι' αυτό αγωνίζομαι κιόλας. Δεν θέλω να δίνω 4 φορές πανελλήνιες. Επίσης και γι' αυτό, για τα φροντιστήρια ας πούμε που πληρώνουν κάποια παιδιά. Δεν είναι παιδεία αυτή. Δεν είναι παιδεία αυτή. Ναι, δεν μου λες, δεν μπορείς να αγωνιστείς με το σχολείο ανοιχτό? Μα ανοιχτό το έχουμε το σχολείο. Ανοιχτό το σχολείο? Δεν κάνετε αποχή μέχρι τώρα? Αποχή κάνουμε, αλλά είναι ανοιχτό το σχολείο, δεν το έχουμε κλείσει. Μάλιστα, όποιος θέλει πάει δηλαδή. Όποιος θέλει πάει στο μάθημα. Έτσι δεν είναι? Ναι, υποθέτω. Γιατί με έχουν αλληλεγγύη στους καθηγητές μου που αύριο μπορεί να απολυθούν. Δείχνουν αλληλεγγύη στα ΕΠΑΛ που χάνουν τις ειδικότητές τους και τα παιδιά αναγκάζονται να κάνουν περισσότερες τάξεις στο Λύκειο. Το σχολείο μου έχει πάρα πολλά προβλήματα, δεν έχουμε καθηγητές και άλλα πολλά. Το καινούριο σύστημα φυσικά που εντάξει θα μας διαλύσει. Είναι πολλά γενικά, από παντού μπάζει.